Γεια σας. Σήμερα θα εξετάσουμε τρία κείμενα. Το ένα είναι επιτέλους αυτό που βρίσκεται στη ράβδο των μαλλίων απάνω, το οποίο είναι σε μία μεταβατική φάση από την ιερογλυφική στη γραμμική α, είναι μεικτό. Ένα άλλο κείμενο το οποίο διαβάζεται από δεξιά προς τα αριστερά σύμφωνα με τον Evans και με τους άλλους ερευνητές αυτών των ζητημάτων, και όντως έτσι είναι, βρέθηκε στην Κνωσό, ναι, και άλλο ένα ακόμη είναι αυτό εδώ, το οποίο διαβάζεται κανονικά από αριστερά προς τα δεξιά, και αυτό στην Κνωσό, και τα τρία είναι δημοσιευμένα από τον Evans στο Scripta Minoa, όμως εγώ τα πήρα για ευκολία, γιατί ήταν πιο εύκολο να βγάλω φωτοτυπίες από το βιβλίο του Hooker, εισαγωγή στη γραμμική Β, μορφωτικό ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης 1994, από τις σελίδες 39, 40 και 42. Δηλαδή, τώρα θα βγαίνω λίγο από το πλάνο και ζητάω συγγνώμη για αυτούς που... αλλά δεν χάνεται και τίποτα. Η 42 είναι αυτή, συγχωρήστε μου την κρυψίνια, έχω σβήσει τις παρατηρήσεις για ευνόητους λόγους, έτσι. Η 42, με συγχωρείτε, η 40 είναι αυτή, είναι αυτό, και η 39, κάπου εδώ θα είναι και αυτή, βεβαίως, 42 τη δείξαμε, και η 39 είναι εδώ. Για τους ίδιους λόγους έχω σβήσει τις παρατηρήσεις εδώ, διότι αφορούν μία μελέτη η οποία δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη, αριθμοί γύρω στις 500 σελίδες, είναι σχετική με τη γραμμική Β και λέει πολλά και διάφορα, και ως εκ τούτου μέχρι την δημοσίευσή της έχω κάθε λόγο να είμαι επιφυλακτικός. Ωραία. Είπαμε αυτά βρέθηκαν στην Κνωσό. Αυτό βρέθηκε στα μάλια. Είναι μία πύλινη ράβδος. Έτσι. Θα ξεκινήσουμε από εδώ και θα δούμε όπου μας βγάλει. Προσέξτε τώρα. Είναι μεικτό το σύστημα και είναι εύλογο και αναμενόμενο άλλα συλλαβογράμματα να είναι στην γραμμική Α και στη γραμμική Β, αφού ταυτίζονται σχεδόν, και άλλα συλλαβογράμματα να βρίσκονται στην ιερογλυφική. Πολλά όμως βρίσκονται και στις τρεις γραφές, ή κάμποσε. Και να το πρώτο λάθος, το έχουν σε κακό αυτά τα παιδιά, αυτό δεν ισχύει, είναι αυτό βρίσκεται στην Α, στη Β και στην ιερογλυφική. Αυτό βρίσκεται στην Α και στη Β, αυτό στην Α και στη Β, αυτό στην Α και εν μέρη στη Β, αξίζει να το δούμε αυτό, είναι το π, εδώ είναι η Α, μα να το βλέπετε εδώ, αλλά της Β, για να μην αργούμε τώρα, θα το δείξω όμως, γιατί είναι και θέμα αξιοπιστίας και πολλοί από εσάς δεν έχετε τη δυνατότητα να ψάχνετε αυτά τα πράγματα. Το έχουν όμως μέσα σε παρένθεση, το βλέπετε ότι μοιάζει με τη Β, είναι το π. Να το. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, κάτι άλλο, αφού έχω και αυτό στα χέρια μου. Αυτό και αυτό είναι η ίδια, τα βλέπετε, είναι ντε. Αυτό μοιάζει με αυτό, αλλά δεν είναι, είναι και. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ, στη γραμμική Β, βλέπετε το ντε και βλέπετε το και. Τα ξεχωρίζει, έτσι. Λοιπόν, το ίδιο συμβαίνει και στη γραμμική Α, που είναι τώρα το ντε, να το εδώ, και εδώ, και εδώ, και το και είναι εδώ. Είναι σχεδόν όμοια, αλλά
βλέπετε, ο γραφέας τα ξεχωρίζει ώστε ο αναγνώστης να μην μπλέξει. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε. Αυτό είναι και στην ιερογλυφική και στην Α και στη Β και λοιπά. Αυτό είναι στην Α και στη Β, αυτό στην Α και εν μέρη στη Β. Δηλαδή μοιάζει πολύ και αυτό της Β και αυτό είναι στην Α και στη Β και λοιπά. Ωραία. Ρο. Νο. Αυτό είναι και είπαμε έτσι. Μην μπερδευτούμε. Νο. Ντου. Πι. Αυτό εδώ είναι τροχός μιας άμαξας. Συμβολίζει βέβαια και την άμαξα. Ας το γράψουμε με κεφαλαία άμαξα. Αυτό είναι και. Αυτό είναι ντε, να το είπαμε, ας το γράψουμε και από κάτω έτσι για να υπάρχει αλληλουχία. Αυτό είναι μη. Και αυτό είναι νου. Να τους ο περίφημος μήνας. Που με ρωτούσε, μα το βρήκες, το βρήκες, το βρήκα. Αλλά πού το βρήκα, στα μάλια. Δεν ξέρω γιατί. Ωραία, πάει αυτό. Τούτο είναι το α, το ξέρετε, έτσι. Ο διπλούς πέλεκες είναι σε όλες αυτά. Και στην α και στη β και κατά έναν τρόπο στυλιζαρισμένο, είναι εδώ σχεδιασμένο, όχι στυλιζαρισμένο, σχεδιασμένο, έτσι. Λοιπόν, α. Αυτό είπαμε είναι και. Α, ωραία, ας τα γράψουμε από κάτω. Α, και, άμαξα. Και, δε. Μη, νου. Να το πάλι. Ο μήνος. Τι έχουμε εδώ. Ρο. Αυτό είναι νο. Ο. Ας το κάνουμε έτσι. Ντου. Πι. Έτσι. Άμαξα. Ε. Και. Δε. Μη. Νου. Άρον, το έχουμε πει αυτό για τη γραμμική α, πολλές φορές το αρχικό φωνείο το παραλείπει, το αρχικό φωνείο είναι όχι όλων των λέξεων, τις πρώτες λέξεις της πρότασης. Άρον, οδοπή, και για την ηχητική ορθογραφία τα έχουμε πει, άμαξα, αυτό είναι πέδε, πέδε, σας πω μετά, μήνω. Δηλαδή, πάρε, μετέφερε, μετάφερε. Καμιά φορά βλέπετε η δύναμη της συνηθίας, αλλά τα σημερινά λάθη είναι οι ευριανοί κανόνες. Άρον, οδοπή, άμαξα, μετάφερε, οδοπή, άμαξα, οδήγησε κατά έναν τρόπο, πέδε, διοικός αριθμός αιτιατική, δεν υπάρχει νοικός στο διοικό, έτσι. Τα δύο παιδιά στο μήνωα. Μετέφερε, μετάφερε, οδοπή άμαξα, δηλαδή η οδοπή ποια είναι. Εδώ είναι από το οδός, ας το γράψουμε εδώ, συν, αυτό είναι επίρρημα, πι, και σημαίνει μετάβαση από έναν τόπο προς τον άλλον. Οδός και οπί. Δηλαδή, ας την πούμε έτσι, δρομάς, η άμαξα που, κάνει, που τρέχει με μεγάλη ταχύτητα. Ήτανε τα αυτοκίνητα της εποχής. Έτσι. Και μετάφερε τα παιδιά, τα δύο παιδιά, στο μήνο. Τώρα που ήταν ο μήνος, μπορεί να ήταν και στη γνωσό. Δεν ξέρω. Επειδή ήταν τίτλος, για μένα ήταν τίτλος, μπορεί να ήταν και στα μάλια, να γινόταν κάποια ιερουργία, δεν ξέρουμε τι. Όμως έχει μείνει σαν υπόλοιπα στους θρύλους των υπόλοιπων αρχαίων Ελλήνων, των μεταγενέστερων, ότι ο Μήνος έκανε μία συλλογή παιδιών για διάφορους λόγους. Ωραία, αυτή είναι η από πάνω πλευρά.
ή από κάτω. Α, πού το, να, α, και, άγιε. Δεν είναι άγιε, άγιε. Οδήγησε. Άμαξε. Πάλι αυτό. Έτσι, πέντε. Μείνω. Και τι μένει τώρα, να πούμε γιατί αυτό το διαβάζουμε πε και όχι και. Αμέσως. Στην γραμμική β, τώρα βέβαια επί τροχάδι, θα σας δείξω όμως κάτι. Γενικώς να έχετε υπόψη στο το κόπα είναι εδώ, είναι κάπα, είναι ταφ, είναι βήτα, βγάζει και ένα χιλικό, έτσι, βγάζει και ένα χιλικό. Προσέξτε όμως τώρα, στη γραμμική βήτα, εδώ βέβαια διαφωνώ εγώ, αλλά δεν έχει σημασία, σημασία έχει, τι λένε, αυτά τα λέει ο Χούκερ, ερανίζοντας όμως από άλλους ερευνητές. Εκέτα, επέτας. Εγώ λέω εδώ λέει ηγέτα, αλλά δεν έχει σημασία. Οπότε το αφήνουμε αυτό με ερωτηματικό. Δεν μπορούμε όμως να τα αφήσουμε με ερωτηματικό το εξής. Εδώ, τι λέει. Για παράδειγμα στις πινακίδες της Πύλου εμφανίζονται δύο διαφορετικές ορθογραφίες που σίγουρα αφορούν την ίδια λέξη. Κερεκοτάω, το βλέπετε, και περεκότα. Εδώ είναι και, εδώ είναι πε. Ακόμα, στη γραμμική β. Ατόροκο ίσον άνθρωπος. Αυτό το κο ισούται με αυτό το πω και το σίγμα υποτίθεται το τελικό. Έχει βρεθεί και άλλη γραφή. Ατόροπο ισοδύναμη με αυτή, έτσι. Άρα λοιπόν κιου ίσον π. Ωραία, μέχρι εδώ. Υπάρχουν κι άλλα βέβαια, ας πούμε. Στη γραμμική β. Ίσον πίθη. Στην μετέπειτα, στην κλασική ελληνική, κύαμος είναι το κουκί και πίαμος είναι το κουκί πάλι. Εντάξει, υπάρχει αυτή η εναλλαγή. Ωραία, μέχρι εδώ. Νομίζω ότι τελειώσαμε με το ένα. Βάζαν τα παιδάκια απάνω να πάνε προς το μήνο σαν προσφορά, δεν ξέρω, στην ακολουθία του, δεν ξέρω τι γινότανε. Λοιπόν, και είχαν και αυτή την ευχή. Απευθύνονταν βέβαια προς ένα άψυχο αντικείμενο, θα το λέγαμε, την άμαξα, η οποία όμως είχε ιδιότητες εν ψύχου, γιατί έτρεχε πιο γρήγορα από τον άνθρωπο. Και δεν ήταν ακριβώς άψυχη, γιατί είχε και άλογα μπροστά. Ωραία. Θα μου πείτε γιατί τη λέει ο Δοπή. Να σας πω, γιατί είχε άλογα μπροστά, αν ήταν για μεταφορά αντικειμένων ή ξέρω εγώ προϊόντων, θα είχε βόδια. Ωραία, πάμε τώρα στα επόμενα. Με αυτό ξεμπλέξαμε, με αυτό δεν ξεμπλέξαμε και συνεχίζουμε την παρουσίαση. Λοιπόν, τώρα είμαστε εδώ ή μάλλον να πάμε εδώ. Ας πάμε εδώ. Λοιπόν, λέει ο Evans, λένε κι άλλοι, ότι εδώ, γι' αυτό το άφησε αυτό, προηγείται του αριθμού 1640. Υποτίθεται ότι αυτό εδώ είναι 1000, δεν είναι 1000. Αυτό είναι, υποτίθεται ότι είναι 6 επί 100, δεν είναι. Έχουμε πει ότι η κάθετη γραμμή, έτσι, είναι το 1. Αδιαπραγμάτευτο αυτό, έτσι. Και το λένε και όλοι οι ερευνητές. Και αυτό είναι το 100. 100. Λοιπόν, πριν φτάσουμε στα νούμερα όμως, να δούμε τι λέει. Αυτό είναι ρο. Αυτό είναι α, διπλούς πέλαγες. Ρο. Αυτό είναι σο. Είναι με ένα χερούλι. Πίθος, με ένα χειρούλι. Δεν ξέρω αν είναι εδώ. Δεν είναι εδώ, στο σο βλέπετε, είναι μεταβατική γραφή, αλλά θα είναι εδώ σίγουρα. Να, είναι εδώ, να, εδώ, με ένα χειρούλι.
Έτσι. Σο. Και αυτό είναι ήο. Να, εδώ και το φίδι ακόμα, από τη λέξη ιός, που σημαίνει δηλητήριο, αλλά μπορεί να σημαίνει και φίδι. Είναι και εδώ, είναι και στη γραμμική β. Λοιπόν, ρο, σίο. Αυτό όμως το σίο είναι η γενική αντωνυμίας. Δεχτική κατάντησε αργότερα ή κατέληξε, αλλά τότε μπορεί να ήταν και κτητική. Σημαίνει εσού ή για σένα ή δικά σου. Τι όμως, ρόα. Ποια είναι τα ρόα, τα ρόδια. Α, πόσα ρόδια είναι αυτά. Και τα μετράγανε έτσι, ας πούμε ότι αυτό 406. 406, όχι, 406 κάνιστρα από ρόδια ήταν δώρο για τον ηγεμόνα. Πάει αυτό, δεν είναι τίποτα δύσκολο. Εδώ, ας βάλουμε το μυαλό μας και τη φαντασία μας να δουλέψει. Σο αυτό το είδαμε και εδώ. Ήο αυτό το είδαμε και εδώ, κάπως θα σας πω γιατί έχει μία μικρή διαφορά. Μην το μπερδέψετε αυτό με το βο, με το βε, με αυτό. Βλέπετε εδώ τι καμπύλες έχει, έτσι. Λοιπόν, ωραία. Σο, ιο, 100, 200, 400, 700. Σίο, 700. Το είδαμε το σίο, τι είναι. Δικά σου, 700. Τούτο τώρα θέλει προσοχή. Στη γραμμική β, δεν ξέρω αν το έχω εδώ, κάτσε πάλι λίγο, ζητάω συγγνώμη. Στη γραμμική β, προσέξτε, είναι το νούμερο 65. Να το. Αυτό είναι στυλιζαρισμένο αυτό. Ή αυτό, στη γραμμική α, στον πίνακά μας, έχει την ηχητική αντιστοιχία σου. Να το. Έτσι. Και στην ιερογλυφική, στον πίνακα το δικό μας, έχει πάλι σου. Το βλέπετε. Στην ουσία είναι ένας άντρας στυλιζαρισμένος που κρατάει ένα ακόντιο. Θα μπορούσε να είναι και αυτός στην κατοπτρική μορφή όμως. Εντάξει. Λοιπόν, σίο 700. Σου. Αυτό είναι ρακελά. Έτω. Εδώ θα το βάλω εγώ λα. Έτσι. Σου, λα, ιο. Πόσα, 500. Ωραία, σίο, δικά σου 700. Δεν ξέρουμε τι ήταν, απλά επειδή είχαν κατεβάσει τα εμπορεύματα σε κυβότη, δεν ξέρω τι, βάλανε πάνω και την πινακίδα αυτή για να ξέρει ο ηγεμόνας ότι ο φόρος καταβλήθηκε. Δικά σου λοιπόν 700. Και αυτός ο κύριος εδώ, ο Σιλέος, τι είναι. Σίλη, υπάρχει και ρήμα, έτσι, σιλό. Ύψιλον ωμέγα. Το λένε και σήμερα, σύλλησε, το λένε. Ιερόσιλος, αυτός που μπαίνει μέσα και ραπάζει. Η σύλλη εκείνη την εποχή και αργότερα ήταν τα διαρπάγματα από ναυάγια που πολλές φορές τα είχαν προκαλέσει οι ίδιοι οι Μινωίτες ή οι άλλοι ναυτικοί. Έτσι. Ο Σιλέος λοιπόν ήταν ένας ναύαρχος, αρχηγός του στόλου, που χτυπούσε ό,τι πλοίο, εμπορικό πλοίο πλησίαζε την Κρήτη και διάρπαζαν τα εμπορεύματά του. Δηλαδή, ας το πούμε έτσι, οι άλλοι του, γιατί απέκτησε μυθολογική μορφή, οι άλλοι του, το alter ego του ήταν ο Τάλος. Έτσι, αυτός, ό,τι εμφανιζότανε, βούλιαζε και αρπάζαν τα εμπορεύματα. Αυτός ήταν ο Σιλέος. Λοιπόν, ο ηγεμόνας πήρε 700 μονάδες και ο Σιλέος πήρε 500. Ήτανε κατάτι χαμηλότερο σε αξίωμα
από τον ηγεμόνα. Αυτά. Θέλω να πω, να επισημάνω και πάλι ότι επιτέλους αποκαλύψαμε ότι βρεθεί και αλλού. Θα τα πούμε άλλη φορά. Το όνομα Μήνος βρέθηκε στα μάλια και όχι εκεί που θα έπρεπε. Πιθανότατα τότε τα μάλια υπέκυντο στην ηγεμονία του Μήνου, αν αυτός ήταν στην Κνωσό. Αλλιώς δεν ξέρω τι άλλο να πω και τι να υποθέσω. Υποθέστε τα εσείς. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Θέλω να ευχαριστήσω και το Θέμη. Να του πούμε και πάλι για τα μωράκια να είναι καλά και η μαμά να είναι καλά και ο Θέμης. Και να είστε κι εσείς καλά μέχρι την άλλη φορά που θα σας ευχηθώ πάλι. Γεια σας.